παιδιά δεν καταλαβαίνετε ότι έχει σοβαρό πρόβλημα ο άνθρωπος? Και τι τα παίρνετε όλα προσωπικά? Τι λες τώρα, ρε Δάφνη, πώς θα τα πάρουμε δηλαδή απρόσωπα? Ο άνθρωπος σε μένα αντιπαθεί και θάβει. Όχι το διπλανό μου. Έλα τώρα που σε αντιπαθεί. Συγγνώμη, τον συμπαθεί όταν το λέει λαμόγιο και φακελάκια. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ να τις ακούω αυτές τις κουβέντες. Γιατί εμένα, μου με λέει συνέχεια Μαργαρίτα. Είπαμε, έχει αμνησία ο άνθρωπος, καραμπινάτη μάλιστα. Ναι. Και θυμήθηκε την αμαλία τη ζωγράφα, αν είναι δυνατόν. Αυτό πάλι. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Και καλά, εντάξει. Θυμήθηκε την αμαλία, αυτό να το καταπιώ. Η άλλη που έρχεται και τον αρπάζει, λες και είναι καμία βαλίτσα και αυτός δεν αντιδράει, πώς να το καταπιώ? Είπαμε, δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Ρε Δάφνη μου, αμνησία έχει. Αυτό συμπεριφέρεται λες και έχει άνοια. Λες Νικόλα, αυτό πώς εξηγείται? Δεν ξέρω, νόρα μου. Δεν εξηγείται. Είναι δυνατόν να με λέει εμένα φακελάκια? Γιατί η άλλη που έρχεται και τον αρπάζει, όποτε τη στις μπουρίξει, είναι δυνατόν, είναι λογικό? Α, δεν πάτε καλά. Σαν πεντάχρονα κάνετε. Και μετά κατηγορείτε τελικά ότι έχει άνοια. Παράνοια έχουμε, παιδιά. Ομαδική, μάλιστα. Γιατί δεν τρως, αγάπη μου? Τρώω. Κάνω κι άλλη δουλειά. Συνέχεια με τρέχετε από εδώ και από εκεί και με μπουκώνετε. Γι' αυτό δεν μιλάς? Κουβέντα δεν έχεις πει τόση ώρα. Τι να πω. Συνεχώς γνωρίζω καινούργια πρόσωπα, ονόματα, φίλους. Όλο μου λέτε διάφορα και δεν έχω ιδέα τι από αυτά είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Είναι χάλια να μην ξέρεις ποιος είσαι. Λοιπόν, το μόνο που είναι αληθινό είναι ότι αγαπιόμαστε και θα παντρευόμασταν. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος για τίποτα και για κανένα. Δεν ξέρω τι από αυτά που μου λέτε είναι αλήθεια και τι όχι. Ποιο να εμπιστευτώ και πώς να προχωρήσω. Λουκά, εμένα να εμπιστεύεσαι. Θα παντρευόμασταν, αγάπη μου, και έχουμε και ένα παιδί μαζί. Να. Τον Άρη μας. Αυτό, ας πούμε. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Ένα παιδί που μένει με έναν άλλον. Ενώ ζούμε και οι δυο και πάμε και για γάμο. Γιατί να μένει με άλλον το παιδί? Λουκά, ξέρεις πόσες φορές τα έχουμε πει αυτά? Πολλές. Άπειρες. Ο νουκέστε τέλος. Ναι, αυτό. Λοιπόν, αγάπη μου, επειδή άνθρωπος είμαι κι εγώ, μην επαναλαμβανόμαστε, γιατί σε λίγο θα σαλτάρω, πραγματικά. Ο Σονούπο. Ναι, ο Σονούπο. Τέλος πάντων, εσύ να θυμάσαι ότι εμείς οι δύο λατρευόμαστε. Αν δεν το θυμάμαι όμως. Δεν πειράζει, αγάπη μου, να το θυμάσαι από εδώ και πέρα. Σε λατρεύω και είμαι εδώ για σένα. Ναι. Ναι. Και η δουλειά μου? Τι δουλειά σου? Κοίτα, μου μαγειρεύεις και το εκτιμώ, αλλά όλα τα πληρώνεις εσύ. Φυσικά, άντρας μου είσαι. Και εγώ τι κάνω? Εσύ με λατρεύεις. Μην το ξεχνάς αυτό. Είναι το πιο σημαντικό. Με λατρεύεις. Ναι, εγώ άλλο λέω τώρα. Έχω περιουσία. Μπορώ να μαζίσω. Πρέπει να βρω κι εγώ μια δουλειά, δεν πρέπει? Έχεις δουλειά, αγάπη μου. Δικηγόρος είσαι. Εννοώ μια δουλειά που να είναι εύκολη, γιατί εγώ τη δικηγορία δεν τη θυμάμαι. Και δεν ανέχομαι να με ζεις εσύ. Γιατί? Αφού ό,τι έχω εγώ είναι και δικό σου. Ζευγάρι είμαστε, μωρό. Σε ευχαριστώ πολύ, Νόρα μου. Μαργαρίτα! Μαργαρίτα, ρε γαμώτο, Μαργαρίτα! Η Νόρα είναι η άλλη κοντή, αντιπαθητική δικηγορίνα, έλεος. Να, είδες. Ούτε αυτά δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Και πώς θα συνεχίσω έτσι? Δεν μπορώ να ζω συνέχεια μόνο και μόνο επειδή κάποιοι μου μαγειρεύουνε. Λουκά μου, άκουσέ με. Εγώ έχω τη δουλειά μου και θα μας φροντίζω. Εσύ προσπάθησε να ηρεμήσεις για να θυμηθείς, εντάξει? Ναι, αλλά αισθάνομαι άσχημα να τρώω από εδώ και από εκεί και εσύ να δουλεύεις. Έχω περιουσία. Φυσικά, αυτό το σπίτι δικό σου είναι. Μήπως πρέπει να το πουλήσω τότε? Όχι βέβαια. Γιατί θα επανέλθεις σιγά σιγά και θα αρχίσεις να δουλεύεις πάλι. Θα επανέλθω? Εννοείται ότι θα επανέλθεις. Α, σήμερα έμαθα, θυμήθηκες την αμαλία, ε? Ναι, α, βέβαια, την καλλιτέχνη. Βρήκες πρόσωπο να θυμηθείς κι εσύ τώρα. Γιατί? Πολύ δυνατή προσωπικότητα. Εξαιρετική κυρία, όμορφη γυναίκα. Ασχολίαστο. Γιατί δεν με αφήνετε να βρω την άκρη μόνος μου? Αφήστε με να βρω το δρόμο μου. Εσύ γιατί δεν πας στο παιδί μας? Το παιδί μας έχει τον πατέρα του.
Ναι, αλλά δεν έχει τη μάνα του. Και ένα παιδί χρειάζεται και τη μάνα του. Και εσύ με χρειάζεσαι, Λουκά μου. Γιατί, εγώ δεν είμαι παιδί. Στη φάση αφασίας που είσαι τώρα, ο Άρης σου ρίχνει και 5-6 χρόνια. Τι εννοείς? Λουκά, μην το κουράζουμε άλλο, σε παρακαλώ. Μαζί αποφασίσαμε ότι το καλύτερο για το παιδί είναι να μείνει με τον Οδυσσέα. Είναι καλύτερο για το παιδί μας να μην είναι κοντά μας? Μαζί το αποφασίσαμε, Λουκά μου. Αν αποφάσισα εγώ κάτι τέτοιο, τότε πρέπει να είμαι πολύ κακός άνθρωπος. Μια χαρά είσαι. Όχι, όχι. Άθλιος πρέπει να είμαι αν συμφώνησα εγώ σε αυτόν ώρα. Μαργαρίτα, και δεν είσαι άθλιος. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά συμφωνήσαμε ότι το παιδί πρέπει να μείνει με τον Οδυσσέα, γιατί αυτόν γνώρισε σαν πατέρα του. Αυτόν αγαπάει, με αυτόν μεγάλωσε. Με αυτόν? Ναι. Και εμείς που ήμασταν δηλαδή? Εμείς λείπαμε, ας πούμε. Λείπαμε? Ναι, αγάπη μου. Δηλαδή το εγκαταλείψαμε το παιδί? Και μετά μου λες εσύ ότι δεν είμαι εγώ άθλιος? Όχι άθλιος, τρισάθλιος είμαι. Λουκά, και όχι δεν μόνο είναι... εγώ, και εσύ μαζί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και πώς είναι δηλαδή? Ε, άρα μάλλον κάτι μου κρύβεται, έτσι? Κάτι μου κρύβεται που άμα το θυμηθώ μάλλον δεν θα μου αρέσει καθόλου, ε? Καθόλου δεν θα μου αρέσει, έτσι Νόρα? Τρώγε. Συγγνώμη που σφορτώνω, ρε Μελίτα. Αλλά δεν άντεχα άλλο βράδυ μόνη μου πάλι. Δεν ξέρεις πόσο πολλές σε καταλαβαίνω. Ξέρεις, τις περισσότερες φορές όλο και κάτι προέκυπτε με στα άγρια μεσάνυχτα. Και ερχόταν με το σπίτι ο Λουκάκος μου. Ή αν δεν ερχόταν, τον έπαιρνα τηλέφωνο και μου μιλούσε μέχρι να με πάρει ο ύπνος. Τώρα τι μου μένει? Μόνο να κοιμάμαι. Φιλενάδα, δεν θέλω να σε τρομάξω. Αλλά αυτό είναι το φυσιολογικό. Φαντάσου, γίνομαι και φυσιολογική. Ναι, καλά, μην το παίρνεις και εσύ τόσο βαριά. Πώς να το πάρω, ρε Μελίτα, όταν ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είναι στο σπίτι του με τη Λισάρα και θα θέλει να το ρίξει το κρεβάτι για να διαιωνίσει το είδος? Ψυχραιμία. Ψυχραιμία, ε. Αυτά είναι τα λάθη, Μελίτα, αυτά. Τον είχα δεδομένο για μια ζωή. Δεδομένο, ε. Ε, βέβαια. Το σιγουράκι. Έλεγα ό,τι και να γίνει, εγώ με τον Λουκά θα είμαστε για πάντα μαζί. Μαζί θα γεράσουμε, θα είμαστε για πάντα, θα βριζόμαστε. Ναι. Και? Και δεν έκανα ένα βήμα για να τον κερδίσω. Δεν έκανα ένα βήμα να του μιλήσω. Ναι, όντως. Δεν έκανες. Μου αρκούσε, βλέπεις, που ήμασταν έστω και έτσι μαζί. Είχα βολευτεί. Δεν έκανα τίποτα για να τον κερδίσω. Τίποτα. Δηλαδή, αν φοβόσουν μην το χάσεις, τι θα έκανες? Θα έκανα μία κίνηση. Κάτι παραπάνω τουλάχιστον. Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις που τον έχασα και είμαι σε απόγνωση. Και πονάω, Μελίτα, στο είπα. Πονάω, πονάω. Τα ίδια μου έλεγε και η μάνα μου. Τι σου έλεγε, ότι πονάω? Όχι. Ότι είναι λάθος, λέει, να θεωρούμε τον άλλο δεδομένο. Ότι θα υποφέρει, θα πονάει και θα μας αγαπάει για πάντα. Δεν μπορείς να μου τα πει αυτά η Αμαλία νωρίτερα? Και κυρίως λέει ότι είναι λάθος να κάνουμε τον άλλο να θεωρεί δεδομένο εμάς. Να του δίνουμε την εντύπωση ότι κλείσαμε ως γυναίκες. Το άλλο. Ναι, το άλλο. Να μην ρωτήσω τώρα για ποιον μιλάς εσύ. Όχι, να μην ρωτήσεις. Πολύ ωραία, φιλενάδα. Τα αρχίζουμε και δύο τα κρυαντούζ. Και τι δεν θα δίνα να εξαφανιζόταν αυτή η Ντέζη. Πώς μπήκε, ρε Μελίτα, μια Ντέζη ανάμεσά μας, μου λες? Και πώς θα τη βγάλω? Δύσκολα.